Ένας μήνας πέρασε από την κατάρρευση ετοιμάτος δρόμου στις Βούτες εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων, με τον δρόμο ωστόσο να μην έχει αποκατασταθεί έως σήμερα. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με τους δημότες να τονίζουν την ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης των σχετικών εργασιών. Υπάρχει πρόβλημα στους κατοίκους, διότι έχει σταματήσει τελείως η κυκλοφορία από το γιο του χωρίου. Με αποτέλεσμα, μαγαζάτορες που έχουν ζαχαροπλαστεία, φούρνους και τέτοια πράγματα κινδυνεύουν να τα κλείσουν, λόγω του ότι ο τζίρος τους κατά τα δικά τους λεγόμενα έχουν μειωθεί κατά 70%. Λυπούμε ένας μήνας παραπάνω και να μην στάσουν ένα έργο που δεν κάνει τίποτα. Από την τοπική κινηθήκανε, αλλά από μέσα βλέπω μόνο προεκλογικά, τίποτα άλλο. Εύχομαι να αποκατασταθεί, γιατί το χωριό έχει ρημάξει τώρα. Τουλάχιστον εδώ που θέλουν ψήφους δεν κάνουν κάτι που να πάρουν και ψήφους, γιατί δεν θα πάρουν τώρα τίποτα. Το επίμαχο τμήμα του κεντρικού δρόμου παραμένει κλειστό για τα οχήματα, με το βάρος της κυκλοφορίας να σηκώνει ένα στενός δρόμο στον οικισμό. Η κίνηση είναι απάλευτη, δεν μπορεί. Στο σπίτι γίνεται χάλια, χώματα, μυστήρια. Άσε. Μην ψάχνεις. Και δεν ξέρουμε και πότε θα φτιάξει αυτή η κατάσταση. Να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί υπάρχει κίνδυνο για ατύχημα. Δεν πάει άλλο, τονίζουν κάτοικοι και επαγγελματίες, με τους τελευταίους μάλιστα να κάνουν λόγο για πτώση του τζίρου τους κατά 70%. Καταρχήν είμαστε Δήμος Ηρακλείου, έτσι. Έπεσε ο δρόμος. Έπεσε η δουλειά μας. Δεν κινείται τίποτα. Γιατί δεν υπολογίζουν και εμάς? Για πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πόσο έχει πέσει ο τζίρος σας? Τι, να πω 80% θα φανώ υπερβολική, θα πω ένα 70%. Δημότες στέλνουν τα δικά τους μηνύματα προς τους αρμόδιους, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις από ορισμένους για αποχή από τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Οι εργασίες προχωράνε σαν τη χελώνα. Εγώ είμαι της άποψης να πάμε τα εκλογικά μας βιβλιάρια όλοι, να τα πάμε στον Δήμο να τα έχουν, να τα βλέπουν. Και ας μην φέρουν ούτε κάλπες ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, να κάνουμε. Για ποιο λόγο να ψηφίσουμε? Στη διάρκεια γενικής του συνέλευσης αποφασίστηκε να επιδιωχθεί άμεσα συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς και να παρευρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Βουτών, καθώς και φορείς της περιοχής, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τη δύσκολη καθημερινότητά τους με φόντο τις απαράδεκτες εικόνες των καθυζήσεων σε 4 σημεία του οικισμού.